Αρχικά ήταν σε καραντίνα μόνο ο Βορράς, έπειτα όλη η χώρα. Η Ιταλική κυβέρνηση επέβαλε ακόμα πιο αυστηρούς περιορισμούς, καθώς εντείνει τις προσπάθειες για να σταματήσει την περαιτέρω εξάπλωση του COVID-19. Σε λιγότερο από 3 εβδομάδες, τα κρούσματα εκτινάχθηκαν στις 12.000 και οι νεκροί στους 827. Τώρα κλείνουμε επίσης όλα τα εμπορικά καταστήματα, εκτός από τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία. Δεν υπάρχει ανάγκη να σπεύδετε στα σούπερ μάρκετ για να αγοράσετε φαγητό. Η απαγόρευση περιλαμβάνει τις καφετέριες, ένα βασικό στοιχείο της ιταλικής ζωής. Τα εστιατόρια θα κλείσουν, αλλά θα μπορούν να κάνουν παραδόσεις στο σπίτι. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αν και χαρακτήρισε πανδημία των COVID-19, θέλησε να καθησυχάσει. Δεν μπορούμε να το πούμε πιο δυνατά ή πιο ξεκάθαρα ή πιο συχνά. Αλλά όλες οι χώρες μπορούν να αλλάξουν την πορεία αυτής της πανδημίας. Η απάντηση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν να υποσχεθεί πόρους για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Μόλις 27 ημέρες στη δουλειά, ο Υπουργός Οικονομικών παρέδωσε τον πρώτο προϋπολογισμό της χώρας μετά το Brexit. Είτε είναι έρευνα για εμβόλιο, είτε είναι για την πρόσληψη χιλιάδων υπαλλήλων ή για τη στήριξη των λαμπρών ιατρών και νοσηλευτών μας, είτε πρόκειται για εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια λίρες, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται ανεξάρτητα από το κόστος για να στηρίξουμε το δημόσιο σύστημα υγείας μας. Έρευνες για το εμβόλιο γίνονται σε όλο τον κόσμο. Η Σουηδία, που πρωτοστατεί στην έρευνα, κατέγραψε την Τετάρτη τον πρώτο θάνατο από τον κοροναϊό, μαζί με τη Βουλγαρία και την Ιρλανδία. Ο θάνατος στη Σουηδία μιας ηλικιωμένης γυναίκας που βρισκόταν στην εντατική αντιπροσωπεύει τον πρώτο θάνατο που συνδέεται με τον COVID-19 σε ολόκληρη την περιοχή της Βαλτικής. Η Ουκρανία αποφάσισε και αυτή να κλείσει τα σχολεία της και να απαγορεύσει τις μαζικές εκδηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί μόνο ένα κρούσμα στη χώρα, αλλά υπάρχει μεγάλη ανησυχία, καθώς πολλοί Ουκρανοί εργάζονται σε ευρωπαϊκά κράτη που έχουν πληγεί από τον ιό.